Καλησπέρα κύριε Πιπέρη, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας, να έχουμε μια καλή χρονιά και θα είμαστε όπως εσείς στην πρώτη γραμμή πάντα για το συμφέρον των συμπολιτών μας. Χαίρομαι κύριε Γκιολή, γιατί ήδη μέσα σε μία μέρα κάνετε την πρώτη δέσμευσή σας πράξη. Χθες σας φιλοξενήσαμε τηλεφωνικά στην εκπομπή, δεσμευτήκατε όμως ότι θα ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας να τα δούμε όλα αναλυτικά, όλα αυτά που δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε χθες μέσα από το τηλέφωνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την ανάληψη των καθηκόντων και πρώτη μέρα στο γραφείο σας σήμερα, σε ένα πολύ γνώριμο γραφείο, μιας και έχετε υπηρετήσει και πάλι από τη θέση του χωρικού αντιπεριφερειάρχη. Ο κόσμος θέλει ενημέρωση και εσείς πολύ καλά κάνετε τη δουλειά σας και εγώ και ο Δημήτρης ο Πτωχός και οι συνεργάτες μου θα είμαστε εδώ όποτε μας το ζητήσετε να αναλύουμε γεγονότα, να δίνουμε λύσεις και να λέμε τι κάναμε και τι έχουμε δρομολογήσει. Πράγματι, μετά την τιμή του 2019, το 2023 στις εκλογές, ο κορινθιακός λαός αποφάσισε να είμαστε εμείς η Περιφερειακή Αρχή που θα βάλει τις βάσεις, που θα κάνει έργα και θα τρέξει πολλές καταστάσεις στην Κορινθία, στην Κορινθία που έχει δυναμική, έχει τεράστια δυναμική στη νέα εποχή του Δημήτρη Πτωχού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και μέσα από την εκπομπή σου στον συνομιλικό μου, τον Δημήτρη τον Πτωχό, έναν νέο άνθρωπο, έναν καταξιωμένο επιστημονικά, κοινωνικά, επαγγελματικά, που έχει όρεξη να αφήσει εποχή, όπως το λέω εγώ πραγματικά, στην Πελοπόννησο. Κύριε Γκιολή, μιας και έχετε βρεθεί αρκετές φορές με τον κύριο Πτωχό και έχουν γίνει κάποιες συσκέψεις κλειστές για τους δημοσιογράφους, θέλω να μας δώσετε λίγο το κλίμα και από την χθεσινή σας συνάντηση, αλλά και από το γεγονός ότι ακούγεται ότι ο νέος Περιφερειάρχης είναι ιδιαίτερα απαιτητικός. Εμένα μου αρέσει η δουλειά. Ισχύει. Εμένα μου αρέσει η δουλειά. Αυτό έχω μάθει να κάνω από μικρό παιδί. Ήθελα να γίνω γιατρός. Δύσκολα να πετύχει στην ιατρική. Γίνανε σωστά τα πράγματα. Ο Δημήτρης ο Πτωχός είναι απαιτητικός. Γι' αυτό είπα και πριν ότι είναι καταξιωμένος επαγγελματικά και επιστημονικά. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα προετοιμαστήκαμε. Βάλαμε κάτω στο τραπέζι τα έργα. Βάλαμε τι θέλει ο καθένας και τι πρέπει ο καθένας από εμάς να κάνει. Αυτές οι αποφάσεις έχουν βγει κιόλας και στα γραφεία. Ξέρει ο θεματικός τι πρέπει να κάνει, ξέρει ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης τις αρμοδιότητες του. Έχουμε συμφωνήσει τι προτεραιότητα θα δώσουμε σε έργα και πού πρέπει να κινηθούμε με σεμνότητα, με ταπεινότητα. Μόνο με σκληρή δουλειά και με ανοιχτές πόρτες. Αυτός είναι ο Δημήτρης ο Πτωχός, είναι ένας άνθρωπος αγωνιστής της ζωής. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε και σε κάτι άλλο. Στις συνεδριάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων έχετε ζήσει αρκετούς Περιφερειακούς Συμβούλους και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα είχαμε την ορκομοσία και έτσι πήρατε μια πρώτη γεύση. Τι ευελπιστείτε να αλλάξει λοιπόν από μεριάς αντιπολίτευσης στη νέα αυτή πενταετία? Το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό της πενταετίας που έρχεται. Τα πράγματα ήταν σκληρά τα προηγούμενα 4 χρόνια. Είχαμε έναν τατούλι μηδενιστή, έναν τατούλι που άφησε 0 έργο στην Κορινθία 10 χρόνια και πώς ήταν δυνατόν να είναι εκεί, να σηκώνει το χέρι και να ψηφίζει τα έργα, τα πολλά έργα της Περιφερειακής Αρχής του Παναγιώτη του Νίκα. Γιατί έγινε έργο τα προηγούμενα 4 χρόνια, τα οποία ο κόσμος και είδε, δηλαδή το οδικό δίκτυο σε όλο το νομό αναβαθμίστηκε κατά 40%, αυτό το είδε ο κόσμος. Τα επόμενα χρόνια όμως θα δει και το αστεροσκοπείο στο Κρυονέρι. Άρα θα φέρει μαθητές, θα φέρει επισκέπτες, θα φέρει οικογένειες. Αυτό θα το δει μετά ο κόσμος. Το 10 εκατομμύρια στο δρόμο ξυλόκαστρο χιονοδρομικό θα τα δει ο κόσμος το 24, το 25, 26. Μεγάλο έργο που όμοιό του δεν έχει ξαναγίνει ποτέ οδικό έργο για αυτόν τον δρόμο για εύκολη πρόσβαση των επισκεπτών μας στο χιονοδρομικό. Τα έργα του Ισθμού,
δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά από την κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη πέσανε 40 εκατομμύρια που ποτέ δεν είχαν ξαναπέσει στον Ισθμό. Και ξέρετε ότι τώρα με τα κινητά, με την τεχνολογία, μια κακή εικόνα ότι φράκαρε ένα καράβι στον Ισθμό, γινόμαστε περίγελος στην Αμερική. Στον κόσμο. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, περιμένω ένα περιφερειακό συμβούλιο, μας έχει τη δυνατότητα, έχουμε την πλειοψηφία. Εμείς θα είμαστε σε συνεννόηση και με όλους τους απέναντι θεωρητικά άλλους συνδυασμούς, αλλά νομίζω ότι και στο πρόσωπο του κ. Κουτσούλη και στο πρόσωπο των άλλων παιδιών θα βρούμε ανθρώπους που να χειροκροτούν και να δίνουν την θετική ψήφο στα έργα. Έργα θέλει ο κόσμος, έργα θέλει ο τόπος μας. Μάλιστα, εσάς ο περιφερειακός λαός σας κατέταξε και πρώτος σε σταυρούς όσον αφορά τις εκλογές, αλλά εμείς θα εστιάσουμε σήμερα στην επόμενη μέρα ότι σας εμπιστεύτηκε ο κύριος Πτωχός για την θέση ευθύνης του χωρικού αντιπεριφερειάρχη, αλλά παράλληλα κύριε Γκιολή θα ήθελα και ένα σχόλιο για τους συναδέλφους σας και τις θέσεις που τους τοποθέτησε. Θεωρείτε έπραξε σωστά? Ο Δημήτρης ο Πτωχός έχει το μυαλό, έχει την τεχνογνωσία, πήρε στα χέρια του τα βιογραφικά μας, έκανε πολλές συζητήσεις μαζί μας, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Έτσι λοιπόν η Κορινθία, θα σταθώ για την Κορινθία, έχει αντιπεριφερειάρχες, έχει θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, τόσο το Σωτήρι το Μουρίκι στην ανάπτυξη και στο επιχειρήν, τόσο την Αθηνά την Κόρκα στο πολιτισμό, τον Σπύρο τον Ζαχαριά, άμυστο αντιπεριφερειάρχη σε θέματα αγροτικής οικονομίας, τον Χρήστο το Μέλο, γιατρό, συνάδελφό μου, στην υγεία. Και ο Μάρκος Ολέγκας επίσης θα ηγηθεί μιας πρωτοβουλίας για την έρευνα και την καινοτομία. Όλοι λοιπόν είμαστε εκεί με θέσεις ευθύνης να βάλουμε μπροστά έργα και να είμαστε δίπλα σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, σε πολλές δομές της κοινωνίας, για να έρθει το καλύτερο αποτέλεσμα, να φουντώσει αυτή η φλόγα που ξεκίνησε από προχθές, όλοι οι φορείς μαζί, ανοιχτές τις πόρτες, και οι μέρες θα είναι σίγουρα καλύτερες. Είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί και την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, κύριε Πιπέρη, ήμασταν μόνο τρεις, τρεις συνάδελφοί μου. Ήμασταν να κινούμε τα νήματα στο νομό Κορινθίας. Έτσι λοιπόν είναι σίγουρο το αποτέλεσμα και εμείς με την εμπιστοσύνη του κορινθιακού λαού θα προχωρήσουμε, γιατί πραγματικά αξίζει και η Κορινθία θα είναι εκεί που πρέπει σε λίγα χρόνια. Φυσικά και αξίζει η Κορινθία πάρα πολλά και χαίρομαι έτσι που κάνετε μια πρώτη αναφορά όσον αφορά στα έργα, γιατί τα έργα, όπως έχετε δηλώσει και εσείς πάρα πολλές φορές, είναι από χρήματα των πολιτών και είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορούν να ξαναγυρίσουν προς τους πολίτες. Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό, κύριε Γκιολή, να τα ιεραρχήσουμε τα έργα και να θέσετε τις προτεραιότητες για το νομό μας. Πράγματι, τα έργα είναι με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Είναι δικά σας χρήματα. Όπου στέκομαι, το λέω. Δεν τα έφερε ο Γκιολής από την τσέπη του, δεν τα έφερε κανένας. Αλλά με διαφάνεια. Κυρίως με διαφάνεια. Με σωστή λοιπόν διαχείριση των χρημάτων, οικονομία, εκτόσεις, παίρνουμε τις εκτόσεις από τα έργα και τα γυρίζουμε πίσω στα χωριά. Λοιπόν, αυτό ζητάμε από τον κόσμο, να μας φέρει λύσεις, να μας δώσει προτάσεις, γιατί δεν επιτρέπεται ένα χωριό, για παράδειγμα, να ποτίζει 5 φορές με το νερό το αγαθό της, και να υπάρχουν χωριά άλλα που να μην ποτίζουν ή να ποτίζουν με 100 ευρώ την ώρα. Έτσι λοιπόν μαζί πετύχαμε πολλά, εγώ το νιώθω, το λέω, αυτή είναι η θέση μου, μαζί με τον κόσμο πετύχαμε πολλά, μαζί συνεχίζουμε και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι ενθαρρυντικό, θα είναι εκεί τα έργα με ιεράρχηση, συγκεκριμένα έργα. Η κλιματική αλλαγή καλπάζει. Το φαινόμενο της διάβρωσης στον Κορινθιακό κόλπο είναι άμεση προτεραιότητα και για τον Δημήτρη τον Πτωχό, και το έχουμε μεταφέρει και στα κυβερνητικά κλιμάκια. Η μελέτη για τον Κορινθιακό κόλπο πέρασε πρόσφατα από το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, η μελέτη των περιπλανητικών επιπτώσεων. Θα το κυνηγήσουμε, θα είμαστε εκεί μέχρι να βγει το μεγάλο το έργο,
θα είμαστε εκεί να πιέζουμε να ενταχθεί αυτό το έργο σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο και θα είμαστε εκεί άμεσα, μέσα στο 24, να κάνουμε παρεμβάσεις όπως μπορούμε με όποιο χρηματικό ποσό για να σώσουμε την παλαιά Εθνική Οδό, για να σώσουμε τα σπίτια, τις αυλές του καθενός, καθεμία από εμάς που έχει σπίτια στην παραλία. Και θα το πω έτσι όπως το νιώθω. Στο Μελίσι, στο χωριό μου και σε πολλά χωριά, τα σπίτια, η θάλασσα ήταν 200 μέτρα από τη θάλασσα. Τώρα η θάλασσα έχει φτάσει στις αυλές τους και σκάβει πολυκατοικίες και σκάβει τα σπίτια. Λοιπόν, εμείς ως Περιφερειακή Αρχή, το υπόσχομαι, θα είμαστε εκεί με έργα, με όσα εκατομμύρια χρειαστεί και θα το βάλουμε προτεραιότητα. Τη και δύσκολα έργα αυτά και χρονοβόρα, όμως απαραίτητα σε κάθε περίπτωση προκειμένου να διασφαλιστούν οι περιουσίες των πολιτών. Κύριε Γκιολή, και ως γιατρός θα ήθελα να εστιάσουμε και σε κάποια έργα που πολλές φορές δεν φαίνονται, καλά κάνουν και δεν φαίνονται, και αναφέρομαι στα κοινωνικά έργα, γιατί αντιμετωπίζουμε όλοι πολλές δυσκολίες και με τις αυξήσεις και με τα οικονομικά, και εκεί πρέπει να σταθεί αρρωγός η περιφέρεια και να βοηθήσει και να συμβάλλει σε αρκετές περιπτώσεις. Κύριε Πιπέρη, έχω τη χαρά και έτσι το λέω με αγάπη να μιλάω καθημερινά με κόσμο και από πιο χαμηλά και πιο ψηλά. Λοιπόν, το ξέρει ο κόσμος, το λέω, ότι η δικιά μας Περιφερειακή Αρχή έδωσε 100 εκατομμύρια δικά της χρήματα που λείπουν από δικά έργα, για παράδειγμα, ή από αρδευτικά έργα, για να στηριχτεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 100 εκατομμύρια την προηγούμενη τετραετία πήγανε στην περιφέρεια Πελοποννήσου για να στηριχτεί, το επαναλαμβάνω, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν γινόταν να μην το κάνουμε. Ακούμε την κοινωνία. Υπήρχε ένας κορονοϊός, άγνωστο πόσο θα κρατήσει, άρα ήμασταν εκεί να πληρώσουμε μισθούς επικουρικών ιατρών, μισθούς επικουρικών νοσηλευτών, μισθούς τραυματοφορέων, αναλώσιμα υλικά, ιατρικό εξοπλισμό στα νοσοκομεία. Σε όλα τα νοσοκομεία, με τον Άγγελο το Χρονά, με τους συνεργάτες μας, με τους γιατρούς, ακούγαμε ότι χρειάζεται φορητό ακτινολογικό μηχάνημα στο νοσοκομείο των Κορίθου. Ήμασταν εκεί άμεσα να συνδράμουμε στους διευθυντές των κλινικών και γι' αυτό η περίθαλψη στο νοσοκομείο Κορίθου να κρατήθηκε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Γιατροί λείπουν από τα νοσοκομεία. Εμείς, όσον αφορά τα αναλώσιμα και ιατρικό τεχνολογικό εξοπλισμό, σας υπόσχομαι ότι μαζί με τους συναδέλφους μας, με τον Δημήτρη Ρομπτοχό, θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Κύριε Γκιολή, θα κρατήσω και εγώ το λόγο μου, και όπως μας σεβαστήκατε εσείς και ήσασταν σήμερα εδώ, σεβόμαστε και εμείς το γεγονός ότι είστε και αρκετά κουρασμένος, βρίσκεστε από το πρωί στην Κόρινθο και θεωρώ ότι θα φτάσετε σχεδόν μεσάνυχτα στο σπίτι σας, στο Μελίσι Ξυλοκάστρου. Επομένως, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανοίξουμε άλλο τη συνέντευξη αυτή, παρά μόνο ένα σχόλιο, γιατί έχουμε μια σημαντική εκδήλωση και έγινε αναφορά σήμερα το πρωί στη συνέντευξη που δόθηκε στο Δημαρχείο του Ξυλοκάστρου και αναφέρθηκαν στο πρόσωπό σας όσον αφορά την κοπή πίτας των Σαρακατσανέων. Είναι εκδηλώσεις πολλές μέρες θα διαρκέσουν. Τιμώ τους φίλους Σαρακατσανέους, όπως πρέπει όλοι οι Έλληνες, όλοι μας, να μάθουν την ιστορία των Σαρακατσανέων, πώς ξεκινήσανε, πώς ανεβαίναν στα βουνά, πώς κατεβαίνανε στην πεδιάδα. Ο φίλος μου ο Χρήστος ο Γόγολας κάνει μεγάλες προσπάθειες μαζί με όλα τα παιδιά του Συλλόγου, πάντα να φέρνει εκλεκτούς προσκεκλημένους, καθηγητές, ανθρώπους μεγαλύτερους από εμάς, να μας λένε, να μας διηγούνται ιστορίες. Έτσι λοιπόν οι Σαρακατσανέοι βρίσκουν την πόρτα της Περιφερειακής Αρχής ανοιχτή, είμαστε εκεί να συνδράμουμε με όλη τη βοήθειά μας. Δεν είναι τα χρήματα. Τα χρήματα έτσι και προφανώς θα είμαστε δίπλα τους. Αλλά είναι σημαντικό τέτοιες πρωτοβουλίες, τέτοιες ομάδες να έχουν την περιφέρεια δίπλα τους, να έχουν τον Δήμο δίπλα τους, και εμείς σε τέτοιους συλλόγους θα είμαστε εκεί, γιατί αυτοί κράτησαν την Ελλάδα. Μαζί με την Ορθοδοξία, μαζί με την Εκκλησία, αυτές οι συγκεκριμένες ομάδες κρατήσανε την πατρίδα μας και είμαστε εμείς υπερήφανοι να λέμε ότι είμαστε Έλληνες. Οπότε θα τιμώ τη φιλία με το Σωματείο των Σαρακατσανέων, με το φίλο τον Χρήστο τον Γόγολα, και θα είμαι δίπλα τους.